Είχαμε τέτοιες εκδηλώσεις, ιδιαίτερα από γονείς, όπου νέα παιδιά ερχόντουσαν στην εντατική που ήταν πάρα πολύ σοβαρά. Κάποιοι γράψαν και ποίηματα για να μας ευχαριστήσουν. Είχαμε τέτοια περιστατικά πολλά. Στα 26 χρόνια της διαδρομής του, αμέτρητες οι ζωές που σώθηκαν μέσα στους χώρους της εντατικής, αμέτρητα και τα ευχαριστώ που άκουσε όταν ασθενείς για τους οποίους οι ελπίδες είχαν χαθεί, τελικά κατάφεραν να νικήσουν το θάνατο. Είναι ίσως η μεγαλύτερη ανταμοιβή για τον Δημήτρη Γεωργόπουλο και τις πολλές ώρες που πέρασε με τους συναδέλφους του στη μονάδα. Οι νέοι ασθενείς είχαν πάρα πολύ καλές πιθανότητες να βγουν από την εντατική ζωντανή, αν δεν είχαν σοβαρές βλάβες στον εγκέφαλο, και αυτοί οι άνθρωποι θα ζήσουν άλλα 60-70 χρόνια. Αυτό είναι κάτι που μας έκανε πολύ χαρούμενος για τους νέους ανθρώπους. 26 χρόνια στο τιμόνι της μονάδας εντατικής θεραπείας του Παγνή, εκεί όπου μια λεπτή κλωστή χωρίζει τη ζωή από το θάνατο, πέρασε μέσα από δυσκολίες και εμπόδια. Αντιμετώπισε τις ελλείψεις του συστήματος υγείας, πάλεψε μαζί με τους υπόλοιπους γιατρούς όταν η πανδημία σάρωσε τη ζωή μας και μετά από προσπάθειες, με μεγάλη ικανοποίηση, είδε τη ΜΕΘ να διευρύνεται. Άλλωστε, ψυχή της εντατικής είναι οι άνθρωποι της. Όταν ήρθα εδώ ήταν 4 με 6 κρεβάτια με 2 γιατρούς και φεύγω με 27 κρεβάτια, 23 γιατρούς, 4 εργαστήρια, τα οποία είναι μοναδικά στην Κρήτη και στον Αιγαίο. Γυρίζοντας το χρόνο πίσω, είναι δύσκολο να διαχωρίσει τις πιο ξεχωριστές αλλά και πιο δύσκολες στιγμές. Ωστόσο, όπως λέει, για τους γιατρούς της εντατικής, ο πρώτος θάνατος ασθενούς από κορονοϊό στην Κρήτη του Γερμανού καθηγητή Ανδρέας Χίλπολ ήταν γεγονός που δεν μπόρεσαν ποτέ να ξεπεράσουν. Ο πρώτος θάνατος από κορονοϊό που αφορούσε έναν σχετικά νέο ασθενή και έγινε σε εμάς, ήταν κάτι το οποίο δεν το θυμόμαστε καλά, αν θέλετε. Μετά από χρόνια εμπειρίας, θα ήθελε να αλλάξουν πολλά για τους γιατρούς που βρίσκονται στην πρώτη γραμμή. Πρέπει να αλλάξει αυτό το άθλιο καθεστώς του να παίρνουν όλοι οι γιατροί τα ίδια χρήματα. Δεν είναι η ίδια όσον αφορά τη σωματική κόπωση. Άρα λοιπόν ό,τι γίνεται σε προδευμένες χώρες θα μπορούσε να γίνει αυτό και εδώ. Ο κύριος Γεωργόπουλος μεγάλωσε στη Θεσσαλονίκη, δούλεψε στον Καναδά και ήρθε στην Κρήτη όταν άνοιξε η θέση του αναπληρωτή καθηγητή εντατικής στην ιατρική σχολή, ενώ το νησί μας τον κέρδισε για πάντα. Σύντροφός του είναι η γιατρός Ιωάννα Μητρούσκα, ενώ έχει συνολικά 4 παιδιά, ένα εκ των οποίων ακολουθεί τα βήματά του στην ιατρική. Αποχωρώντας πλέον από τη θέση του διευθυντή, θα μοιράσει το χρόνο του ανάμεσα στο πανεπιστήμιο, την έρευνα και τα ταξίδια. Προς το παρόν δεν έχω ελεύθερο χρόνο, γιατί συνεχίζω τις εκπαιδευτικές μου δραστηριότητες. Πολύτιμη θεωρείται η προσφορά του στο Παγνή, ενώ την θέση του ανέλαβε η Ευμορφία Κονδύλη.